καλύτερο Σάββατο της μέχρι τώρα ζωής μου, να κάθομαι δίπλα σου μετά τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι ήταν το Σάββατο εκείνο το πριν 2 εβδομάδες που ήμασταν στο... Γίνεται όλο και χειρότερο βασικά, για κάποιο λόγο. Είσαι καταρακωμένος, είσαι πολύ, πολύ στεναχωρημένος, δηλαδή... Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εχθές έκατσα εκεί να δω τη γη της ελιάς στο επεισόδιο που το οποίο θα με έκανε να ξεχαστώ, γιατί είναι σε μια πλοκή και με τους καπρινέους στο... Καπερνάρους. Ναι, στο... στη Μάνη. Αλλά δεν είχε επεισόδιο τελικά εχθές εμείς. Και δεν είδα τελικά. Οπότε ξαναγύρισα στα social, όπου εκεί κατασταθήκαν υπόφοροι. Ήμουνα στο τσάκ, δηλαδή, να βριστώ με και με τους πόσους έχω φίλους εκεί. Αλλά όλα καλά, και κυρία μου. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Έτσι, μπράβο. Θα πούμε, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Και... Έχουμε την απόλυτη δικαίωση. Αυτό θέλουμε. Ένα ναι, ένα όχι. Δεν θέλω τώρα να αρχίσεις να βγάζεις άτμους. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ναι. Έτσι, μπράβο. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ναι. Ωραία. Σε άλλα πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε από εδώ, όχι. Δεν με ενοχλεί αν ναι. δεν θα πήγαινες για τσίπουρα μαζί του, ναι. δεν με απασχολεί. Αλλά εγώ σήμερα έχω έρθει ντυμένη, ντυμένη, έτσι. Ναι. Έχω έρθει ντυμένη, έτοιμη, να κάνουμε συνέντευξη γιατί έχουμε καλέσει σήμερα εδώ. Ναι. Τον Αλέξανδρο Ρετινιώτη από της Κολόμπιας. Και τον Μιχάλη τον Στεφανάκο από τους Young Ballers. Τον ανασηκωθείτε τους καναπέδες. Τον χοντρό Αλέξανδρο Ρετουνιώτη πλέον και τον μαλλιά πλέον Μάικ Στεφανάκο. Έχω και εγώ μαλλιά. Εσύ είχες πάντα. Έτσι ήσουν. Αυτό το του κολεγίου Αθηνών το κούρεμα που έχεις, το έχεις πάντα. είναι κολεγίου Αθηνών τώρα, με καλά ψέματα. Πείτε δεν μια... είναι το μαλλιά αυτό. Δεν στην πλούσια ακόμη του Πιλάτων Τρούπ, δηλαδή. Για τους προφανείς λόγους. αλλά. Για τους προφανείς λόγους. Μετά από τέτοια βόλη θα φύγω. Δεν όχι είναι, κολεγίο, εγώ όχι κολεγίο. Δηλαδή τώρα αυτό είναι ήλιον μαλλί, δηλαδή τρανού μαλλί είναι αυτό. Δεν ξέρω, είναι τρανού, ρε φίλε, είπαμε. Έχουμε και ένα επίπεδο εμείς άνθρωποι στο ήλιον. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι ναι. Δηλαδή να βγει ο Τούντας από την Κρήτη τώρα και να πει είναι το μαλλί του Τούντας, είναι έτσι. Τούντας έχει Μακεδόνας μαλλί. Είναι χορηγούμενος. Ναι. Αν με πιάνεις. Στεφανάκος, γιατί αφήνεις μαλλί, είναι τώρα αυτής της χρονιάς. Γιατί ο Στεφανάκος είναι τα βρυλίσια και μπορεί να το υποστηρίξει. Γι' αυτό. Τι πάει να πει αυτό, δεν κατάλαβα. Να τα πει Ανδρεάδη, αυτό είναι πιο του. Σε σκέφτομαι ήδη με πουλοβεράκι ριχτό επάνω σου. Νομίζω ότι με μπερδεύεις με γνωστό ιδιοκτήτη ομάδας που έχει στο όνομά της γνωστό κόμμα. Του Στεφανάκου είναι και λίγο. Είναι πιο αλήτικο του Στεφανάκου. Του Στεφανάκου είναι λίγο του ακατανόμαστου πριν 10 χρόνια. Κάπως έτσι ήταν, να το θυμάσαι. Του ακατανόμαστου έτσι ήταν. Αλλά και τώρα και λίγο σκηνά. Και λίγο σκηνά. Αλλά το κατανόμαστε πιο δεν πολύ. Δεν μπορώ να το ξεδώ αυτό. Ναι. Να το μουσί εδώ έτσι. Πραγματικά ναι. Λοιπόν, και άμα έχουμε ολοκληρώσει είμαστε... με τα. Ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ τον κόσμο. Δεν ολοκληρώσαμε χθες. Ας ολοκληρώσουμε σήμερα. Τώρα αυτό δεν ήταν χιδέα γιατί είναι πόνος. Όχι, στον κόσμο πήγαινε. Στον κόσμο πήγαινε. Δηλαδή δεν ολοκληρώσαμε την αντεπίδαση. Αυτό ήθελα να πω. Πάλι. Είναι τελίτσι. Για τέταρτη φορά. Πάλι. Για τέταρτη φορά. Πάλι. Για τέταρτη φορά με τον εμένα, αν μου δώσει ένα 50 και μου πει βάλω το, μπορεί και να το βάλω. Μία στις τρεις. Όχι στις τρεις. Τη μία μπορεί και να το βάλω. Είμαι σίγουρος. Τη μία μπορεί και να το βάλω. Αυτή οι δύο που έχουμε απέναντί μας, σίγουρα μία από τις τέσσερις θα την έβαζα να την πάρω στο καλά. Πιστεύεις εγώ. Το λέει απ' σίγουρα. Το σου του κάναν, θα το έχανα 2 φορές, πιστεύεις αντικειμενικά. Το σου του κάναν μπορεί, αλλά το χθεσινό θα το βάζει. 2 φορές ερή. Μία το έχανα, δεύτερη όχι. Το χθεσινό δεν είναι τέλειο, θα το βάζει. Αυτό δεν θα το βάζει. Λοιπόν. Παιδιά, το κόνσεπτ είναι ρωτάμε και απαντάτε. Γι' αυτό δεν ήρθαμε. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι και λίγο έτσι διπλωμάτης, λίγο των δημοσιοσχέσεων και αυτά. Γι' αυτό κοιτάω εσένα. Παιδιά, εγώ λέω μόνο αλήθειες. Έχω πει τον ρόλο της αλήθειας. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τότε λίγο πιο χαλαρά και θα δούμε πού θα μας πάει η συζήτηση. Άντε, ναι. Λοιπόν, θέλω τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, κατά την άποψή σας. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για την κατηγορία, θα πω για τον όμιλό μας, γιατί από εκεί μπορώ να δώσω content. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι οι St. Paul έχουν κάνει τρομερό rebuild και από εκεί που το χειμώνα ήταν πάρα πολύ κακοί και δεν βλεπόντουσαν, no offense. Τώρα το καλοκαίρι έχουν φέρει 2-3 παιδιά, οι οποίοι τους έχουν ανεβάσει πολύ επίπεδο. Επίσης οι collectors πάνε πολύ καλά. Και εντάξει, πιστεύω και εμείς είμαστε στο νόμιμο μας σε μια καλή φάση, αν μαζευτούμε όλοι, αλλά εντάξει δεν παίρνουμε και πολύ ζεστά, οπότε πιστεύω καλό καλοκαίρι.
Αυτά. Τι εννοείς καλοκαιριέ. Και επίσης πάνε πολύ καλά οι Μήνωες, η πρώην ομάδα του Χάρη. Πήγανε τελικό οι Μήνωες το. Πάνε πάρα πολύ. Έφυγε ο Χάρης και βρήκανε την υγεία τους. Τώρα το υπομειστήκαμε εμείς αυτό το βάρος. Λοιπόν, Στεφανάκος. Εγώ θα έλεγα τα Μανάρια που μας έχουν πελατιάσει γενικότερα, αλλά γενικά τους θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Και θα έλεγα και τον Αριστείο. Ah. Μ' αρέσει σαν ομάδα. Μ' αρέσει ο τρόπος που έχει στηθεί, δηλαδή είναι δυνατή ομάδα, ψηλή. Έχετε πολύ δίκιο. Καλά, εσύ μας είπες ότι της Κολόμπιας δεν κατάλαβε κανείς γιατί. Προχωράμε όμως. Για τα views. Ναι. Πάμε στο επόμενο, Αντώνη μου. Το summer πώς σας φαίνεται, δηλαδή είχατε κάτι διαφορετικό στο μυαλό σας, έγινε πιο σοβαρό όπως το περιμένατε, πιο χαλαρό όπως το περιμένατε, πιο ανταγωνιστικό? Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από ό,τι περιμέναμε. Εμείς το είχαμε πιο πολύ σαν καβλάδα στο κεφάλι μας. Και σίγουρα τράβηξε πολύ πιο πολύ από όσο πρέπει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένα γύρο και λέγαμε να κάνουμε ένα γύρο. Πάμε μετά τα μπανάκια μας. Τώρα, στο σχεδιασμό μας έχει πάει λίγο πιο πίσω γιατί έχουν φύγει πολύ για σεζόν και δουλειές. Και φαντάζομαι συμβαίνει με πολλούς αυτό, μιας και είμαστε στην Ελλάδα που όλοι δουλεύουν καλοκαίρι πιο πολύ. Ναι. Σκλάβει, ρε φίλε, τη σεζόν, σε ξενοδοχεία. Και βγαίνετε σφυροδρέπανο τώρα από πίσω. Φιλάρακι, εσείς είστε νεαρής ηλικία όλοι. Είστε πιτσιρικάδες. Οι πιο πολλοί όμως δουλεύουμε κατά βάση καλοκαίρι. Ωραία. Δηλαδή. Η ομάδα μου ξέρεις, είναι η Κολόμπια. Το ξέρω. Βλέπω τη φοράς. Και την μπλούζα τώρα. Εμείς είμαστε. Δεν διαβάζαμε πάρα πολύ στο σχολείο, το λέμε. Ακόμα και αυτοί που διαβάζαμε, τι κάνουμε. Μεροκάματα. Γιατί δεν έχουμε από πίσω. Να φτάσουμε εκεί. Θα βγει ο κουτσούμπας τώρα σε λίγο να ξέρω τι να περιμένω. Άρα αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε στο μεροκάματα. Ωραία. Το λέμε. Ιδρωμένη, έτσι. Θα παίξει και μουσική βιώσεις. Τι έχει Ελλάδα, τουρισμό. Τι έχει Ελλάδα, τουρισμό. Αναγκαστικά πάμε εκεί. Αναγκαστικά τα φέρουμε στους Αμερικάνους. Τέλεια. Ευχαριστούμε τους Κολόμπιας που βοηθάνε στο να ανέβει. Τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Πες το, δεν είναι ντροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν είναι ντροπή, παιδιά. Έχετε σκόπο να μπείτε στα play-off? Εμένα με ρωτάς. Αλήθεια. Εγώ, αν μου έλεγες τι θα κάνουμε, σημαίνει σαν να ρωτάς και εγώ έναν παόδο Ολυμπιακού, τότε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Τα ήθελα πολύ να έρθει ο Τζέιμς. Δεν θα έρθει όμως. Αλλά. Άρα είναι σαν να σου λέει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπούμε στα play-off, αλλά δεν θα μπούμε. Επειδή είστε μία νίκη, δηλαδή ουσιαστικά δεν είστε μακριά. Έχουμε μηδενισμό, δεν το βλέπεις. Έχουμε μηδενισμό. Προχθές κατεβήκαμε, είχαμε σοβαρά θεματάκια. Ναι. Με αρρώστιες. Πήγαν τα παιδιά διακοπές και γυρίσανε άρρωστοι. Ναι. Τα εξάχρονα που έχουμε στην ομάδα. Ωραία. Τέλεια. Μάικ, για πάμε. Είσαι κρυωμένη. Εσύ το περίμενε στο summer να πάει έτσι, ή ήσουν και εσύ λίγο πιο χαλαρά να μην χάσουμε ρυθμό? Ή έχετε κατέβει με σκοπό, ας πούμε, εσείς? Στην αρχή είχαμε κατέβει με σκοπό, μετά τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά. Δηλαδή, ειδικά με τον τραυματισμό του Κολυβάκη. Τώρα δεν είμαστε, δηλαδή, από εκεί που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό. Τώρα δεν το πιστεύω. Να αποκλειστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να πάμε τις διακοπές μας. Παιδιά, τι Βασιλάκη Καήλα είναι αυτό και οι δύο. Έχετε πάθει. Τι θες να σου πω. Ο ένας μας λέει ότι είναι στη σκλαβιά. Ο άλλος εδώ είναι ωριακά να βάλει τα κλάματα. Δεύτερη είμαστε. Σου λέει ρε παιδί μου ότι δεν μπορεί να γίνει το βήμα το παραπάνω τώρα στα playoff, γιατί μας λείπουν οι παίκτες που πιστεύαμε ότι θα έχουμε στην αρχή του Σάμε. Ναι, αλλά αυτά γίνανε στην πορεία. Δηλαδή ο Κολυβάκης τραυματίστηκε. Περαστικά Γιωργάρα μου τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ο Αντωνόπουλος, ξεκινήσαμε με Αντωνόπουλο. Στα τελευταία παιχνίδια δεν παίζει, δεν ξέρω τι μελιγενέστε. Ο Στεφανάκος είχε κάποια θέματα με τις εξετάσεις του και αυτά, ούτε αυτός κατέβαινε. Ναι, αλλά είστε δεύτεροι. 5-2. Τι να αποκλειστείτε, δεν προλαβαίνετε να αποκλειστείτε, έχω να σου πω. Όχι, δεν θα αποκλειστούμε. Δεν εννοούσε να αποκλειστούν. Ότι και καλά, θα παίξουμε τύπου τον πρώτο γύρο, ναι. Αλλά δεν πιστεύω θα πάμε πιο μακριά. Εντάξει, καλώς κακώς θεωρώ ότι υπάρχουν. Γενικά στα playoff μετράει πιο πολύ το τι θα κάνεις. Τη στιγμή που θα μπεις στα playoff, αν είσαι σε καλή φόρμα, σε καλή κατάσταση, τότε θα τα πας. Καλά, εμείς δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση. Έχουμε και θέματα με τραυματισμούς, έχουμε και θέματα εντός ομάδας διάφορα. Γενικά δεν είμαι ευχαριστημένος από το πώς έχει εξελιχθεί όλη η φάση με την ομάδα. Και του χρόνου θα πάρθουν κάποιες. Το καλοκαίρι θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Νομίζω να πάρουμε προπονητή. Να μιλάει αυτός, να τελειώνουμε. Να έχω ένα στο μυαλό μου μπορεί να ψάχνει δουλειά από χθες. Αν θέλετε να σας το συστήσουμε, να δούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Και στο είπα και πριν το παιχνίδι. Εριστικό έτσι. Και είδες που έπεσα μέσα.
Προπονητή είμαι εγώ εδώ μεταξύ. Το προπονητή τον έχετε μπροστά, δεν καταλαβαίνω τι ψάχνει. Αυτό λέω. Α, θα αναλάβει εσύ τα κλειδιά τη ομάδα. Γιατί τόσο καιρό τι κάνω. Παίζει κιόλα. Κάνω τα πάντα. Είναι διαφορετικό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι γενικότερα ένα θέμα. Ναι. Θα πάρθουν κάποιε αποφάσει. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά αυτό το πράγμα που έχει συμβεί στα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Έχετε ένα που καθόταν προπονητή στα τελευταία παιχνίδια, όχι εσύ. Ο Γιάννη με τον επιθετό, θύμισε μου το. Έχουμε το Ράπτη που το Βαγγέλη. Ο Ράπτη. Ο Ράπτη λοιπόν. Πολύ. Έκατσε ο Ράπτη μια φορά και εγώ το προτείνω αυτό γιατί τον ακούγανε. Ναι, αλλά ο Ράπτη είναι και καλό παίκτη, είναι και φίλο, δηλαδή θέλουμε να παίζει. Ναι. Γενικά, κοίτα, δεν νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που θα φέρει προπονητή. Γιατί εντάξει, αν τώρα το άλλο το παιδί έχει ένα προπονητή από πάνω, θα πει εντάξει, γιατί εγώ να μην πάω να παίξω τη γάμα έσκα. Κατάλαβε. Εδώ θέλω να παίζω, εντάξει, να μην έχω κάποιον από πάνω μου να μου λέει τι να κάνω. Το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων, είναι άλλα τα προβλήματα κυρίως. Είναι θέματα συγκέντρωσης που με ενοχλούν. Δηλαδή, εγώ θέλω όταν λέμε ότι θα κατέβουμε σε ένα πρωτάθλημα και θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Καλή καβλάντα, αλλά εντάξει, θα σου τάρουμε και από το κέντρο. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Okay. Αυτό. Να γίνει λιγάκι πιο οργανωμένα, να υπάρχει να υπάρχει κίνητρο, να έχουν κίνητρο όλα τα παιδιά και να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Γιατί νιώθω ότι δεν είμαστε. Αυτό. Κάπως να το βρούμε να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν έχω πρόβλημα. Να το συζητήσουμε και να το λύσουμε γιατί πραγματικά είμαστε σε μια φάση αναδόμησης, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω θέλετε προπονητή. Καλά, ηρέμησε λίγο. Σου είπε ότι θέλει να αναλάβει κάποιος, αλλά δεν θέλει να φέρει έναν άσχετο να του κάνει κουμάντο. Σου λέει προτιμώ να κάνω εγώ το κουμάντο που με ξέρουν και με γνωρίζουν, θα με ακούσουν παραπάνω και δεν θα θεωρούν ότι πάνω του καπελώσω. Υπάρχουν προπονητές. Ελληνικά τα είπε. Οι οποίοι είναι συμπαθείς και θα υπομισθούν και τον ανάλογο ρόλο. Θα καταλάβουν σε ποια ομάδα βρίσκονται και θα φερθούν και αναλόγως. Δεν ήταν με το μαστίγιο. Θα σου πω, γενικά στο μπασκετάκι, επειδή δεν κάνουμε προπονήσεις σε ομάδες. Οι περισσότερες. Οι περισσότερες. Εντάξει, οι περισσότερες ομάδες δεν κάνουν προπονήσεις. Ναι. Μιλάς εσύ, ρε κακομοίρη, που πηγαίνεις κάθε μέρα και παίζεις μπάσκετ με την ομάδα όποτε μπορείς, πας είσαι σε ένα κάνεις αυτό το ίδιο story βαρετό ένα χρόνο με την κάλτσα και την γάμπα. Μας. Την ξυρισμένη. Λοιπόν. Παιδιά, έχει 1000 ευρώ έχει τη γάμπα, πρέπει κάπως να... λοιπόν. Εντάξει, κυρίως παίζουν ρόλο οι παίκτες. Εγώ το λέω και το υποστηρίζω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ανεβάζουν το επίπεδο μια ομάδα. Αυτό ανεβάζει το επίπεδο της ομάδας. Παίκτες και η χημεία. Αυτά τα δύο. Αν έχεις καλούς παίκτες και είστε αρκετό καιρό μαζί, τότε θα φτάσετε σε ένα σημείο να παίζετε και καλό μπάσκετ. Εγώ αυτό πιστεύω. Okay. Άρα, τους παίκτες θεωρώ ότι κάποιους τους έχουμε, κάποιους άλλους μπορούμε να τους βρούμε. Το θέμα είναι η χημεία. Αυτό θεωρώ ότι για να έρθει πρέπει να το βάλουμε κι εμείς λίγα σαν στόχο να το... Okay. Να το καταφέρουμε. Αυτό. Εντάξει, είμαι αισιόδοξος γενικά για το πώς θα πάει. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι αισιόδοξος για το εγγύς μέλλον. Το καταλάβαμε, μας έχεις μαυρίσει εδώ σήμερα. Εντάξει, δεν είναι. Τι θες. Εγώ περνάω υπέροχα. Απλά δεν καταλαβαίνω ότι θες να σου πω ότι θα πάω να σηκώσω την εβόλουση, μα δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Θα συνεχίσω. Συμμετέχετε στη συγκεκριμένη κατηγορία και στο χειμερινό. Τι σας ορίζει σε αυτήν, τι εννοώ. Οι Colombians τους γνωρίσαμε στο πρωτάθλημα του Rebound με ενεργούς παίκτες, στο οποίο κατάφεραν και το πήρανε. Έτσι. Όταν έπρεπε να αφομοιωθούν στο πρωτάθλημα το κεντρικό, το κανονικό, κατέβηκαν χωρίς αυτούς τους παίκτες. Και είδαμε ότι ζοριστήκανε γενικά. Αρκετά, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν μπήκαν στα play-off, ήταν. Εντάξει, είμαστε σε άλλη κατηγορία όμως. Ήταν μέτριο καλή, ήταν τέτοιο. Περίμενε. Από την άλλη, οι Young Bowlers πάντα κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι δηλαδή στις πρώτες θέσεις, κάνουν πολύ καλή regular. Αλλά όταν έρχεται η ώρα των knockout, το play-off, εκεί σαν να γυρνάει ο διακόπτης και να λένε τα παιδιά, εντάξει παιδιά, ήρθε το ταβάνι μας. Έχουν 15 λάβαρα παρουσίασης play-off. Έτσι. Ναι, βέβαια ο Στεφανάκος δεν κάνει τέτοια γιατί ο Στεφανάκος είναι Παναθηναϊκός, οπότε ξέρει. Πάμε παρακάτω. Και σταματάει εκεί. Τι σας όρισε εσάς? Και από εκεί που ήμασταν στην κορυφή, μετά ήμασταν το ότι ναι, αυτό. Ωραία. Και τι ζορίζει και εσάς, Στεφανάκο, και ενώ είστε πάτε τρένο, ξαφνικά εκτροχιάζεστε. Ωραία, και... λοιπόν. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Εμείς, ρε φίλε, ξεκινάμε ότι από τους... Άστα, ρε φίλε, εσύ τώρα. Συγγνώμη. Άστα, μην τον διακόψω. Αστική ευγένεια, συγγνώμη. Να. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι έφυγε ο Νίκος και ο Κιούκης από την ομάδα. Οπότε αυτόματα χάνεις όχι απλά έναν σκορ, χάνεις δύο. Θυμίζω Ολυμπιακό. Ναι. Χάνεις δηλαδή, τώρα μιλάμε, χάνεις
50 εύκολους πόντους σε κάθε αγώνα που ξέρεις ότι θα έρθουν. Τους δύο στάρ βασικά, ρε παιδιά. Χάνεις 50 πόντους οι οποίοι. Ναι, τους δύο στάρ. Χάνεις 50 πόντους οι οποίοι ερχόντουσαν με οποιαδήποτε συνθήκη. Και όχι μόνο χάνεις το, χάνεις τη βαρύτητα στην επίθεση ότι ξέρεις ότι θα κατέβει ο Νίκος και ο Κιούκης και ότι η άμυνα θα προσαρμοστεί πάνω τους και θα στάρουμε οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Okay. Άρα έχεις μάθει να παίζεις μόνο αυτούς. Έχεις μάθει να παίζεις μαζί τους. Δεν γιατί... ξέρεις πώς να παίξεις χωρίς αυτούς. Όχι μόνο αυτό, έχεις μάθει να παίζεις μαζί τους. 10 χρόνια παίζεις μαζί τους. Δηλαδή έχεις μάθει, δηλαδή βρίσκεστε με κλειστά μάτια μέσα στο γήπεδο όλοι, γιατί είμαστε 15, είμαστε οι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ομάδα με μερικές μικροπροσθήκες οι οποίες κόλλησαν πάρα πολύ καλά. Και φτιάχνεις εκεί. Και λες το καλοκαίρι, λέω εγώ το καλοκαίρι με τον Γιούκη που πρέλον κοουτσάρει και του λέω ρε φίλε, κοίταξε με, εγώ πιστεύω ότι στην Evolution, άμα παίξουμε καλή άμυνα, πιστεύω μπορούμε να πάμε καλά, γιατί του λέω, κοίταξε, αν τρώμε κάτω από 65 πόντους, θα βάζουμε πάνω από 65, του λέω, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Πιστεύω ότι από εμάς μπορούμε να βάζουμε 10 πόντους ο καθένας μας. Δηλαδή, ξέρεις πώς το εννοώ, όχι να βάζουμε 10 σε σταθερές, ναι, ναι, μπορεί, ναι, ναι, αλλά να βάζω εγώ 8, να βάζω τα Κίδης 12 και να καλύπτουν έτσι διαφορά. Αυτό πήγε πολύ καλά στην άμυνα, γιατί αμυντικά πιστεύω παίξαμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ήμασταν τις καλύτερες ομάδες στην άμυνα. Δηλαδή δεν φάγαμε ποτέ πάνω από 70 πόντους. Mm-hmm. Αν δεν ξέρεις, ένα μάτσο πήγε παράτσι με τον Πλαστιακό. Αλλά ναι. Δεν πήγε καλά στην επίθεση. Δηλαδή μας λείψανε πολλοί λύσεις στην επίθεση και αυτό πληρώσαμε. Φτάναμε στο τέλος και δεν είχαμε. Όταν φτάναμε εκεί με πολύ ωραίο ορθολογικό μπάσκετ, δεν υπήρχε η λύση να βάλουμε 6 πόντους να κερδίσουμε. Δηλαδή. Δεν θεώρησε ότι ήταν και δύσκολη όμως η κατηγορία. Α, πέρα από αυτό, φίλε, εντάξει, τώρα, η κατηγορία μας ήταν φωτιά. Τι συζητάμε τώρα. Έχουμε. Όμιλος. Ναι, όμιλος. Για την κατηγορία γενικά μιλάω. Η κατηγορία, όλη η κατηγορία ήταν δύσκολη. Δηλαδή, κάθε όμιλος που έχουμε δει και έχουμε συζητήσει και αυτά τα αποτελέσματα, δεν υπήρχε κανείς που να ήταν τύπου πάμε. Όχι, ό,τι και να πούμε, ο όμιλος μας. Αν εξαιρέσει ίσως την Νέα Τριποντοκρατία που. Οκ. Okay, ήταν πολύ καλή. Ήταν καινούργια ομάδα και δεν ξέραμε λίγο τι θα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Ο όμιλος μας, ρε φίλε, ήταν τώρα τι λέμε. Πήγανε, πάει στο Final Four 4 ομάδες και οι 3 ήταν τον όμιλό μας. Και η μία δεν πήγε. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι αν θεωρείς ότι ίσως ήταν λάθος να μπεις την πρώτη χρονιά στην Evolution και ότι ίσως έπρεπε να ξεκινήσεις από λίγο πιο χαμηλά, στην development ας πούμε, να δεις λίγο πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτό και να πας στην Evolution την επόμενη χρονιά λίγο πιο έτοιμος. Όχι, κοίτα, τη στιγμή που δεν πέσαμε. Κοιτάξτε, τώρα χάσαμε τα playoff και εμείς και οι μπόλες τα χάσαμε για μία νίκη, έτσι. Μιλάμε για μία νίκη τα χάσαμε. Και δηλαδή σκέψου ότι και οι ανώνυμους το ίδιο είχαμε έναν όμιλο με πόσους, είχαμε 10 ομάδες, 11 μέσα. Και οι 6, οι 7 ήταν για playoff. Okay. Δηλαδή έγινε στο τέλος σφάξιμο. Σφαχτήκαμε. Δηλαδή τελευταία αγωνιστική παίξαμε με τα παιδιά που εμείς ήμασταν αδιάφοροι και πήγαμε να τους κερδίσουμε κιόλας. Δηλαδή μέχρι που καταρρέσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, όλο το μάτσο ήμασταν δίπλα. Και ήμασταν, δηλαδή εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι. Τι να σου πω, ότι αν ήμασταν σε ένα πιο βατό όμιλο, όχι πιο εύκολο, πιο βατό, δηλαδή να μην είχαμε 5 ομάδες πρωταθλητισμού μέσα, δηλαδή τώρα μιλάμε, είχαμε Τριποντοκρατία, το πήρε. Μπλαστιακό, έχασε τα ημιτελικά. Ναι, ναι. Ο Καμπόσος, που λέγονται, Pink Papers, στους 8 πήγαιναν τρέμο μέχρι, ναι, τον, ναι, Μάρτιο. Και μετά ποιος θα σου πει, τελικό ήταν η Press-Off. Ναι. Η Press-Off, δηλαδή, ξέρω. Αλλά και οι όλοι αυτοί, δηλαδή είχαμε 4 ομάδες που πήγανε playoff και η Most Wanted του Σάκη, που τους είχαμε υποτιμήσει πάρα πολύ. Στην τελικό έφτασαν κι αυτοί. Πήγανε τρένο, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή εγώ αυτό πιστεύω, ρε φίλε, ότι είχαμε έναν όμιλο ο οποίος ήταν group of death. Δηλαδή, αν τα γύρναγε στα tables και ήμασταν ανάποδα και μπαίναμε, ξέρω εγώ, εμείς οι ανώνυμοι και την Τριποντοκρατία και η Most, θα λέγαμε ότι είναι δίκιο και πάλι. Okay. Δεν πιστεύω ότι αδικήθηκαν. Τουλάχιστον ψηθήκατε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά. Καήκαμε, δεν ψηθήκαμε. Ξεκινήσαμε, ναι, παίζαμε τέρμι κάθε εβδομάδα. Κάναμε ξύλο, τέρμι, ιστορίες, ό,τι λέμε. Μάικ, εσύ πες μας. Λοτσιές. Τι θεωρείς ότι φταίει, ενώ είσαι πάντα πολύ νίκη, είναι πάντα πολύ νίκη η ομάδα σου και ξαφνικά όταν έρχονται τα μεγάλα μάτς εκεί καταραίει. Κοίτα, θεωρώ ότι η μόνη φορά που. Έχεις παίξει εσύ και στην development, έχεις παίξει στην evolution, έχεις παίξει και στην D2. Κοίτα, πιστεύω ότι η μόνη φορά που ήμασταν όντως φαβοροί για να κάνουμε κάποια πράγματα πολύ καλά στα playoff και δεν συνέβη, ήταν πέρσι το winter. Okay. Και δεν έγινε για εντάξει, αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες που πλησίαζαν τα παιχνίδια των playoff, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, εντάξει, τραυματίστηκε ο Βούλγαρης, ας πούμε, μια μέρα πριν. Δηλαδή, έγιναν πράγματα, ήμασταν, θεωρώ, πολύ άτυχοι και ήταν αποτυχία εκείνη τη σεζόν. Τις υπόλοιπες φορές που έχουμε αποκλειστεί, έχουμε αποκλειστεί δίκαια από καλύτερες ομάδες όπως οι Anonymous. Δηλαδή στην development το πήρε. Ναι, ναι, ναι. Άρα θεωρώ ότι η μόνη, σε εισαγωγικά πάντα, γιατί εντάξει,
στο μπασκετάκι μας. Μόλις συσσαγωγικά αποτυχία που θεωρώ ήταν αυτή η περσινή. Φέτος, τι να πούμε, δηλαδή όποια ομάδα και να μπαινε. Είτε μπαίναμε εμείς, είτε μπαίναν οι Most, είτε μπαίναν οι Colombians. Νομίζω ότι δίκιο θα ήταν. Εμείς, άμα παρασκευής, δηλαδή, έχουμε το ίδιο συμπλήν με τους Most. Δηλαδή, είναι αστείο, έχουμε το ίδιο ρεκόρ και το ίδιο συμπλήν. Αλλά τι να πεις, ότι δεν είναι δίκαιο. Δίκαιο είναι. Καλώς να μπει. Και τα παιδιά έπαιξαν πολύ καλά και αυτά. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ευχαριστημένος γενικά από το πώς έχει πάει η ομάδα γενικότερα. Άλλο που γενικά όπως. Εντάξει, ξέρετε, είμαι πιο γκρινιάρης άνθρωπος στη γη. Εντάξει, είμαι τελείω τελειωμανής, θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως θέλω. Γενικά έχω πολλά αρνητικά quality τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Και. Ναι. Είμαι πολύ απαιτητικός και από τον εαυτό μου και από την ομάδα μου. Θέλω να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένος από το πώς έχουμε. Εσένα τι σε ζόρισε στην Evolution? Εμένα αυτό που με έχει ζορίσει στην Evolution είναι ότι αυτό που είπε ο Αλέξανδρος πριν, που το είδε στη συνέχεια τη σεζόν, ότι δεν ισχύει, αυτό με ζόρισε. Δηλαδή ότι στην Development 2 τι κάναμε? Zone Press, Ζορμπάνε, βγάζαμε το τέτοιο, το λουρί, έτσι ο Ζορμπάνος, έκλαβε μπάλες, τρέχαμε, lay-up, ιστορίες, αυτό και εγώ τους το είχα πει. Το κόψα σιγά σιγά γιατί εγώ το είχα καταλάβει. Την είχα μυριστεί τη δουλειά ότι μετά από ένα σημείο, ο κλεφτοπόλεμος, σε φτάνει μέχρι ένα σημείο. Σε φτάνει μέχρι να χτυπήσεις, ας πούμε, τους ανώνυμους. Μετά όμως που θα πρέπει να παίξεις και στο μισό γήπεδο, πρέπει να είναι αλλιώς χτισμένη η ομάδα για να καταφέρει να κερδίσει και να κάνει κάτι. Άρα αυτό που με ζόρισε είναι αυτό. Ότι έπρεπε να βρω παίκτες που να μπορούν να. Που οι αντίπαλοι να μην μπορούν να τους μαρκάρουν στο man-to-man. Okay. Και να έχουν επιθετικό ταλέντο τους να μας βοηθήσουν να γυρίσουμε την μπάλα. Που πέρσι το βρήκαμε με τον Βούλγαρη και τον Τζατάλη. Φέτος ο Κολυβάκης βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, βγάζει πάρα πολύ ενέργεια. Το βρήκα δηλαδή, αλλά αυτό με ζόρισε. Περισσότερο ότι έπρεπε να το βρω. Και του χρόνου δεν θα το έχω. Άρα αυτό τότε είναι που θα με ζορίσει. Τώρα το έβλεπα ότι θα με ζορίσει, αλλά το βόλεψα κάπως, το έφτιαξα. Okay. Του χρόνου δεν νομίζω να το κάνω και του χρόνου είναι που θα μας ζωρίσει πραγματικά. Μας ζωρίσει πρακτικά δηλαδή. Okay. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια. Είστε και δύο ενεργοί στα social. Καλά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά κυρίως με τις ομάδες σας και οι Colombians και οι Boers βλέπω ασχολείστε. Έγινε καθαρά για τυπικό θέμα, δηλαδή το κάνατε αντί να κάνουμε μια σελίδα ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Τι έχετε στο μυαλό σας? Πάμε χορηγούμενοι. Προσφέρεις να πληρώσεις? Αυτός όχι. Προφανώς δεν. Αν θέλετε κανένα μάθημα σερ να σας κάνει, να σας δώσει κανένα giveaway μέχρι εκεί, αλλά κάτι άλλο δεν όχι, νομίζω. Ρε, φίλε, είναι... Απλά ρε φίλε, εννοεί προφανώς ότι όταν είσαι σε ένα τεχνικό πρωτάθλημα, φτιάχνεις μια σελίδα η οποία την τρέχει σε. Ανεβάζεις φωτογραφίες επεξεργασμένες. Τους χορηγούς, γιατί εσείς είχατε και τον τράβο χορηγό. Κόμμα τον έχουμε. Μπράβο. Μην μας κόβεις και δεν μας πληρώσουν. Μπράβο. αυτό εννοεί. Αν υπάρχει κάποιος σκοπός μετά κάποιο κίνητρο ή το κάνεις απλώς για την καβλάντα. Αυτή είναι. Όχι, είναι η καθαρά. Και ίδια δηλαδή. Ήταν εξ αρχής για καβλάντα. Η σελίδα, αν δεις πώς ξεκίνησε το Instagram, είναι δουλειά. Το Instagram το ξεκίνησε ο Θοδωρής Τούντας όταν ήμασταν στο rebound ακόμα πρόπερση ή παραπρόπερση. Ο οποίος έκανε μια σελίδα, δηλαδή και με το πρώτο logo της ομάδας, άμα θέλετε να σας το δείξω μετά. Ο οποίος απλά ήταν στην Κρήτη ρε φίλε και ήθελε κάπως, πιστεύω να συμμετάσχει, οπότε λέει θα κάνω τη σελίδα για να έχουμε τέξη. Μετά ρε φίλε η σελίδα πέρασε, μπήκαμε τρεις μέσα και την διαχειριζόμασταν. Και από εκεί και πέρα ρε φίλε εντάξει, ανέβηκε λίγο επίπεδο στο πώς διαχειρίζεται, πιστεύω ότι κάναμε και καλές γραφιστικές δουλειές και βγάλαμε για αφήσεις και ιστορίες. Αλλά δεν έχει κάποιο απότερο σκοπό πέρα από το. Από το, πώς το λένε, το μεγάλωμα του brand. Για πες μας και εσύ αν υπάρχει απότερο σκοπό στα social ή να. Γιατί απότερο σκοπό έχουμε δει την BAMFC, έτσι, που ξαφνικά από εκεί όχι, που ήταν ρε, μια ερασιτεχνική ομάδα, τώρα την κυνηγάνε ρε. Όλοι. Τι λες τώρα. Είναι απλά για καβλάντα. Ναι. Απλά έτσι για να προσθέσουμε κάτι στο όλο brand εισαγωγικά των Young Bowlers. Κοιτάξτε. Μας αρέσει γιατί έτσι προωθούμε και λιγάκι την αισθητική μας. Για μένα γενικά έχει απότερο σκοπό η ομάδα, αλλά όχι αυτόν. Okay. Εγώ θέλω να μείνει κάτι. Να πάει κάπου όλο αυτό. Κατάλαβες. Εγώ δηλαδή το αντιμετωπίζω λιγάκι την ομάδα, την αντιμετωπίζω λίγο σαν το παιδί μου λιγάκι. Δηλαδή είναι κάτι που έχω δημιουργήσει. Είναι κάτι που έχω φτιάξει.
Γι' αυτό και το προσέχω, προσπαθώ αλήθεια να μείνει κάτι από όλο αυτό. Οπότε τα social είναι σαν περιτύλιγμα, ας πούμε. Τα social είναι κάπως έτσι, ναι. Είναι κάτι που απλά προσθέτει σε αυτό που ήδη υπάρχει. Οκ. Okay. Αυτό που δεν είναι αυτό που μας νοιάζει, δηλαδή να γίνουμε μπαμ FC. Είναι το κάτι παραπάνω. Αυτό. Okay. Αυτό. Okay. Το ακούω. Έλα, γλυκερία μου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει μια ομάδα όταν την αντιμετωπίζετε και τι συχαίνεστε να βλέπετε σε έναν αντίπαλο που μπορεί να σας βγάλει εκτός ορίων? Μπορείτε να μας πείτε για παραδείγματα αν θέλετε. Θέλω να γίνεις viral προφανώς. Ναι, θέλω να γίνω viral. Τι συχαινόμαστε? Τι σου αρέσει και τι συχαίνεσαι? Τι μ' αρέσει? Μ' αρέσει, ρε φίλε, όταν υπάρχει ανταγωνισμός στα όρια του αγώνα. Δηλαδή, μπορεί να μπούμε, ρε φίλε, να βριστούμε, να τσακωθούμε, αλλά αυτό να μείνει εντός του παρκέ. Και μετά να μου δώσει το χέρι να μου πει όλα καλά, ρε φίλε. Και να σου πω και εγώ αντιστοίχω το ίδιο. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, να δώσω παράδειγμα με τους Bulls που είπε. Μπορεί εγώ μέσα στο γήπεδο με τον Πρόκο να βριστήκαμε, να τσακωθήκαμε. Μετά, ρε φίλε, all good. Τι τούπα. Δεν θα γίνει μάλιστα. Δεν από τίπα. Τα έχει πει μια κατά φορά. Τα έχει πει. Εντάξει, βριζόμασταν, σπρωχνόμασταν, με τραβάει τη φανέλα. Λέω, θε τη φανέλα να την πάρει σπίτι. Και εντάξει, ξεράγει. Όλα ήταν στοχευμένα προφανώς. Αυτό ήθελα να κάνω εξ αρχής. Δεν πήγε. Έξω τη σούπερ. Έξω τίποτα. Του λέω, πάω, δίνω το χέρι μου, κάνει ωραίο, ωραίο. Τέλος, εντάξει, να φιληθούμε κιόλας, να κάνουμε. Να του κάνω το τσάι. Αυτά, ρε φίλε, κοίτα. Και δεν μ' αρέσει όταν το παιχνίδι πάει αλλού. Δηλαδή, ξεφεύγει. Δηλαδή, πας τώρα να παίξεις και. Και τρεις κλωτσιές μετά το τέλος αυτό. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Συμβαίνει, μπορεί το παιδί. Λέω ένα παράδειγμα. Σκόνταψε και έπεσε. Ξέρω για το πόδι του χτύπησε πάνω. Εντάξει, πήρε τα πέντε του, ηρέμησε πιστεύω, έγινε καλό παιδί πλέον. Όχι, για μένα το θέμα είναι αυτό, ότι ξεκινάς να βρίζεις, να κάνεις και όταν ο άλλος σου δεν σε φοβάται, το σαγωγή απαντάει, παθαίνεις πρόβλημα, δεν ξέρω πώς το εξηγήσω. Αυτό είναι για μένα. Δηλαδή, να πάμε να παίξουμε, να χτυπηθούμε όντως μέσα στα πλαίσια του μπάσκετ, αλλά να μείνει μέσα εκεί, ρε φίλε. Όχι να τελειώνει το μάτς. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω πως και πάρα πολλοί που παίζουν στο μπασκετάκι έχουμε παίξει μπάσκετ εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, έχουμε παίξει αρκετό μπάσκετ. Και ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει στο παρκέ, συμβαίνει στο παρκέ. Δηλαδή, δεν έχω κάποιο προσωπικό θέμα μαζί σου εκτός. Εκτός αν το πας εκτός, ρε φίλε. Οπότε, εντάξει, δηλαδή, και εγώ θα φέρω. Δηλαδή, πώς το πω, έχουμε εμείς, επειδή λόγω του τρόπου παιχνιδιού που παίζουμε σκληρά, κυνηγάμε, σπάμε μπάλες, όντως, αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή, είμαστε ενοχλητικοί. Οπότε, ρε φίλε, δηλαδή, εμείς σαν ομάδα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όταν οι άλλοι είναι καλά παιδιά, δηλαδή είναι καλοί, ρε φίλε, δηλαδή, δεν μπορούμε να βγάλουμε μέσα μας αυτό το να παίξουμε άσχημα, δηλαδή. Όποτε έχουμε κάνει μεγάλες νίκες, έχουμε κερδίσει τέτοια, είναι επειδή οι άλλοι είναι. Σας τσιγκλίσανε. Μας έχουν, δηλαδή αυτό. Δηλαδή θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό με τους Σεντ Πάολι φέτος, που έχουμε τελειώσει. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε να παίξουμε η μάτσα να τελειώσουμε τέτοιο. Και χάνουμε για 10, και πάει τώρα εκεί ένας από αυτούς και χτυπάει το χάρι εκτός φάσης. Και λέμε, ρε φίλε, ωραία, τώρα αφού το κάνουν αυτό, πάμε του το γυρνάμε και πάω και τελειώσω το τέλος. Του λέω, κοίτα, τώρα δουλεύω απέσαι κατηγορία επειδή έκανες αυτό. Και πέσαν κατηγορία. Δηλαδή, αυτό, δηλαδή, σε αφήνουμε να κερδίζεις, ρε φίλε. Μην κάνεις τώρα. Είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε παρατήσει, κάνουμε καβλάντα. Σουτάρουμε τρίποντα. Άστο να κυλήσει. Άρα, εν κατακλείδη, θέλετε σε εισαγωγικά κακά παιδιά. Όχι κακά παιδιά, πάλι. Μην πείτε και μαζί. Περίμενε, κακά παιδιά σε εισαγωγικά. Όχι όμως να έρχονται σε φάση ότι να μας σκοτώσουν στην κυριολεξία. Ναι, μην πείτε και μας βαράει του χρόνου. Δεν το εννοώ έτσι. Δηλαδή, δουλεύουμε κιόλας. Αλλά ξέρεις τι εννοώ. Ότι θέλουμε, ρε φίλε, τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, γι' αυτό παίζουμε. Για να κερδίσουμε, δεν παίζουμε όλοι. Okay. Δεν παίζουμε για να παίξουμε καλά. Πάτε για να παίξετε καλά στο δωδέκατο. Εγώ πάω για να κερδίσω. Έτσι, μπράβο. Μάικ, πες μας κι εσύ. Θα συμφωνήσω αρχικά με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι να, ό,τι γίνεται μέσα στο παρκέ να μένει στο παρκέ. Αλλά νομίζω ότι η ερώτηση ήταν κυρίως μπασκετικά, νομίζω. Δηλαδή, ναι, ο καθένας μπορεί γενικότερα να τη μεταφράσει όπως θέλει. Okay. Δηλαδή, αυτός δεν τον ενδιαφέρει να είναι ο άλλος, αν θα είναι ο Λεμπρόν ή αν θα είναι ο Τανούλης. Τον ενδιαφέρει να είναι ένας τύπος στα κυβικά του, να είναι μπάντας, να υπάρχει τραστόκινο, αλλά σε αγωνιστικά πλαίσια. Αυτό θέλει. Κοίτα, θα σου πω, όταν ξεκίνησε το μπασκετάκι, επίσης χαινόμασταν ομάδες που παίζανε ζώνη, που παίζανε πιο παθητικά, πιο αργό μπάσκετ, τσούκου τσούκου. Αυτό το συχαινόμασταν. Μετά όμως, επειδή σε όλη την T2 αυτή ήταν η φάση, προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Mm-hmm.
και ξεφύγαμε λιγάκι και ξεχάσαμε το man-to-man που μας παίζανε στην ΕΣΚΑ, π.χ. γενικότερα αυτό που παίζουμε στα μονά. Μετά υπήρχε το αντίθετο πρόβλημα. Δηλαδή, ήμασταν πιο καλά αντιμετωπίζαμε ομάδες που μας παίζανε πιο παθητικά, γιατί το είχαμε συνηθίσει, παρά ομάδες που μας παίζανε πιο πιεστικά και man-to-man και έτσι πιο μπάσκετ σαν το δικό μας. Αυτό. Επομένως, ναι, είναι λίγο και από τα δύο. Είναι λιγάκι ανάλογα και τη φάση του ομίλου. Δηλαδή, αν ο ομίλος έχει πιο αθλητικές ομάδες, νομίζω ότι θα προσαρμοστούμε μετά από ένα σημείο και θα μπορούμε να αντέξουμε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Αλλά αν έχει πιο παθητικές ομάδες, νομίζω ότι μετά θα έχουμε θέμα στο man-to-man πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό πιστεύω. Okay. Εντάξει, αυτό το ακούω. Μια στιγμή που ξεφύγατε. Ναι. Να πω εγώ σε αυτό που είπε πάνω, σε αυτό που είπε για τις ζώνες και αυτά. Επειδή εμείς είμαστε, πιστεύω, είμαστε ο ορισμός της ομάδας που την παίζει ζώνη. Δηλαδή δεν, πιστεύω φέτος δεν μας έχει παίξει κανείς άλλος να μας έχει παίξει μάντουμα φέτος ποτέ. Εντάξει, εσείς μπορούσατε να ματσάρετε ταχύτητα και ήσασταν και 8, και ήσασταν και 10, ήμασταν 6 κακομύριδες εκείνη τη μέρα. Όχι, πιστεύω ότι η ζώνη αυτό, δηλαδή όλοι παίζουν ζώνη προς παιχτάκι. Δηλαδή πιστεύω να υπάρχει πάντα που να παίζει ζώνη. Πολύ λίγες ομάδες δεν παίζουν ζώνη στην άμυνά τους. Και εντάξει, αυτό που εγώ και εμείς λέμε, φίλε, θέλετε να μην σε παίζουν ζώνη. Βάλ τα σουτ. Και δεν θα σταματήσω να σε παίζουν ζώνη. Τι να κάνεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Okay. Κάτι πάνω σε αυτό, το ότι μια ομάδα παίζει ζώνη. Δεν πρέπει να πει και καλά ότι αφήνει τα σουτ. Αυτό είναι η γενικότερη φιλοσοφία της ομάδας. Δηλαδή, μπορεί να παίζει man-to-man και να αφήνει τα σουτ. Εγώ εννοώ το παθητική άμυνα, το βάζω με τη ζώνη, γιατί οι περισσότερες ομάδες που παίζουν παθητικές άμυνες τυχαίνει να παίζουν ζώνη. Αλλά υπάρχουν και ομάδες που παίζουν man-to-man, που παίζουν απλά πάρα πολύ κλειστά. Κατάλαβες τι σου λέω. Όχι, η ζώνη είναι φιλικά. Αν πασάρεις την μπάλα 4 φορές καλά, θα βρει πάντα σουτ. Ό,τι ζώνη και αυτό, όποιο και αυτό παίζει ζώνη. Αν πασάρεις την μπάλα 4 καλές πάσες να κάνεις. Έχει σου λέω αυτό. Θα το βάλουμε στο πόλο από κάτω για να λύσουμε εδώ πέρα τη διαφωνία σας. Όχι, δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Εγώ αυτό που λέω είναι την παθητική άμυνα. Λέω γενικά την παθητική άμυνα γενικότερα. Αυτό. Λίγα και το low tempo. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, σε όλο τον καιρό που είσαι στο μπασκετάκι, πες μου τη στιγμή χειρότερη που γύρισε σπίτι και το είχε μετανιώσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Σε φάση τι έκανα και τα συναφή. Τώρα εσύ θες να πάμε για το δεν φάγα την αποβολή και τη... Αφού ξέρεις τι λέτε. Άκουσα με λίγο. Εκεί μπορεί να θεωρείς ότι δεν ξέφυγες και ότι καλά έκανες και τα είπες. Όχι, ξέφυγα. Και μεγάλο αυτό, και... σύμφωνα με τα εσύ δικά τα... σου δεδομένα. Εγώ δεν το θυμάμαι καν αυτό. Κοίτα, φέτος ρε φίλε, δύο φορές είναι που έφυγα και πήγα σπίτι και τη μία ειδικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα νεύρα μου. Ήταν όταν παίζαμε τον Πλαστιακό φέτος. Το... Ναι, πες το αυτό που θες. Αλλά ναι, ήταν κακή στιγμή. Όχι ότι γιατί δεν είπα παραπάνω. Τι έκανα ο βλαμμένος, ας πούμε. Αυτή. Σίγουρα ήταν φέτος το χειμώνα που παίζαμε με τους Hoopers που ξέφυγα. Δηλαδή, ίσως και χωρίς λόγο τόσο σοβαρό. Έχω ακούσει χειρότερη ζωή μου. Ξέσπασα σε διαιτητή πάνω, το οποίο είχε κακή συμπεριφορά. Δεν έχω θέμα δηλαδή στο ότι σφύριξε κάτι άσχημο. Εντάξει, okay, θα το κόψω αυτό. Δεν θα πω κάτι κακό. Θα το κρατήσω PG16. Λοιπόν, ξέφυγα πάνω στο διαιτητή, ο οποίος είχε κακή συμπεριφορά, όχι ως προς το ότι σφύριξε, στο πώς μου μίλησε. Και εμένα και στην ομάδα μου. Δεν έχω θέμα με τους διαιτητές στο πώς ότι σφυράνε, ξέρω εγώ, και το τι κάνουν. Ο κάθε διαιτητής σφυράει ό,τι βλέπει. Αυτό είναι το λογικό και το σωστό. Δεν μπορεί να κρίνει το διαιτητή ότι σφυράει. Αλλά το θέμα είναι αυτό, οι συμπεριφορές, δε φίλε. Δηλαδή ότι. Καυτά κοπούν σίγουρα τώρα. Αλλά ναι. Okay, αυτό. Δηλαδή, λάθος μου και συγγνώμη κιόλας και δημόσια τώρα για εκείνη τη μέρα που έκανα σαν ηλίθιος. Και δεν έδωσα να κάνω. Θα είμαι καλό παιδί, μην ξανατιμωρήσετε. Μπράβο, Αλέκλανδε. Μάικ, εσύ. Μια στιγμή που έχεις μετανιώσει. Που έχεις ξεφύγει και πήγες μετά στο σπίτι και λες. Τι χαζός είμαι, γιατί κάνω έτσι. Δεν νομίζω ότι έχω μετανιώσει που έχω ξεφύγει. Έχω μετανιώσει που δεν έχω ξεφύγει. Α, ωραία. Ναι, αυτό. Συγκεκριμένα δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι, αλλά. Ναι. Είσαι και λίγο πιο χαμηλών τόνων εσύ γενικά. Δεν τσακώνεσαι. Όχι, σε γενικές γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν τσακώνομαι. Ελάχιστες φορές έχω τσακωθεί. Βέβαια είμαι μόνο στην ομάδα που έχει αποβληθεί. Τι είπε, ότι δεν έχει υπάρξει στιγμή. Όχι, δεν έχει υπάρξει στιγμή. Δεν έχω τσακωθεί, αλλά. Είναι ο μόνος στην ομάδα που έχει αποβληθεί. Ενώ είμαι από τους πιο χαμηλών τόνων στην ομάδα, έχω αποβληθεί. Δηλαδή είμαι ο μόνος που έχει αποβληθεί. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να έχει κάνει κάτι σε τσακωμό για να έχει μετανιώσει. Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει κάτι ήρεμα και πάλι να πει δεν χρειάζεται αυτό. Δεν σου έρχεται κάτι. Εγώ πιο πολύ ξενερώνω με.
και μετανιώνω. Το μετανιώνω είναι λίγο βαριά. Κάτσε, παιδί μου, βάλε ποια άλλη θέση. Είναι συνώνυμη. Το ξενερώνω, θα έλεγα. Μπορώ να πω ότι έχω ξενερώσει με απόδοση της ομάδας μου, με προσωπική μου απόδοση. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να με ξενερώσει. Αλλά όχι να μετανιώσω κάτι, όχι να πω ότι. Αυτό που έκανα. Αυτό. Αλλά ναι, μπορώ να πω ότι αν είναι κάτι που έχω μετανιώσει, που μπορεί να μην έχω ξεφύγει και να μην έχω βάλει κάποια πράγματα στη θέση του που θα έπρεπε να το κάνω. Okay. Γιατί καλώς ή κακώς έχω και αυτό το ρόλο στην ομάδα και αυτό μπορώ να πω ότι έχω μετανιώσει. Ωραία. Λοιπόν, τι προσφέρει ένα ανεξάρτητο τουρνουά στα άτομα του δικού σας ηλικιακού γκρουπ που θα μπορούσαν να παίζουν σε κάποια ομάδα αεραστεχνικού, ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ κλπ. Και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά σας. Μάικ, πες εσύ πρώτος, γιατί παίρνει συνέχεια το μικρόφωνο αυτός πρώτος. Όχι, όχι, όχι. Τι πράγμα είναι αυτό. Ευγένεια λίγο. Πάμε, Μάικ. Εντάξει, αρχικά δεν υπάρχει κάποια πίεση αυτή που μπορεί να υπάρχει σε κάποια ομάδα. Έτσι, ομάδα εννοώ. Ναι, μπορεί να έχει προπονήσεις. Να παίζει στην ΕΣΚΑ, α πούμε. Κατεβαίνει στην ΕΣΚΑ κάπου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τόση πίεση. Νομίζω ότι δημιουργείται και μια καλύτερη παρέα, γιατί τα άτομα που αποτελούν την ομάδα είναι λίγο πάνω κάτω τη ίδια φάση. Δηλαδή θα είναι φίλο, αλλά θα είναι όλοι πάνω κάτω στην ίδια φάση. Mm-hmm. Δεν είναι όπως δηλαδή μπορεί να είσαι κάποια ομάδα. Που μπορεί να αντιπαθεί το συμπαίκτη σου, αλλά να αναγκάζει να παίξει μαζί του. Να αναγκάζει να παίζει μαζί του, μπράβο, ή να είσαι εσύ, ας πούμε, 19 χρονών και να είσαι στη σχολή σου και άλλο να είναι 35 χρονών και να έχει δύο παιδιά. Δηλαδή, να είσαι τελείω. Όχι, κακό να έχει δύο παιδιά, κατάλαβε. Απλά να είσαι σε δύο τελείω διαφορετικέ φάσει. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Και έτσι δεν μπορείτε να συνοηθείτε. Και όταν δεν μπορείτε να συνοηθείτε έξω από το παρκέ, είναι πολύ πιθανό να μπορείτε να συνοηθείτε και μέσα. Okay. Αυτό θα έλεγα κυρίως και ότι γενικότερα όλο το περιτύλιγμα του μπασκετάκι είναι πολύ ελκυστικό για άτομα της ηλικίας μας. Δηλαδή το ότι μπορεί κάποιος να μπει και να δει το βίντεο του παιχνιδιού ή τα στατιστικά. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ένα φίλο που μου λέει ότι κάρφωσα σε ένα παιχνίδι, παίζει, ξέρω εγώ, γάμα έσκατλου. Πού? Για παιχνίδι. Δεν σε πιστεύω, του λέω. Να κοίτα εδώ τι ωραίο layup που έβαλα, του λέω. Σου αρέσει το layup, να το δείχνω στο κινητό, του λέω. Σου αρέσει αυτό το σουτάκι από τα 3 μέτρα που πήρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά θα έλεγα. Ωραία. Τώρα, Αλέξανδρε, μπορείς να βάλεις το λόγο. Είχα το punchline, ρε φίλε, γιατί θέλω να μιλήσω. Αλλά εσύ που λες θα παίζαμε α, γ, β, σ, μας έχεις να παίζουμε. Δηλαδή, και το πιστεύεις αυτό. Ρε φίλε, θα είναι λίγο. Θα στο θέσω λίγο διαφορετικά. Έχω δει ομάδες που κάνουν ζαβολιές, να το πω έτσι. Ζαβολιάρες. Φέρνουν άτομα της Β και της Γ μέχρι να τους δούμε, που βλέπω ότι αυτοί, οι περισσότεροι, δεν ξεχωρίζουν στο σύνολο του μπασκετάκι. Οπότε με αυτή τη λογική θεωρώ ότι υπάρχουν παίκτες. Δεν είπα ότι μπορεί να είσαι αποκλειστικά εσύ. Ευχαριστώ. Να είναι παίκτες της δικιάς σου ηλικίας που θα μπορούσαν να πάνε να παίξουν σε μια ομάδα εκείνου του επίπεδου. Είναι ότι δεν θέλουμε και δεν θέλει κανείς την υποχρέωση. Okay. Δηλαδή ότι είμαστε μπασκετάκι, είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, αρχικά είμαστε εμείς από εμάς, ξέρω εγώ, που το βλέπω και το ξέρω. Είμαστε μια παρέα. Δηλαδή ξέρουμε ότι ακόμα και με τον Γιούγκη που τώρα τον έχουμε coach, δηλαδή δεν έχω κάποια υποχρέωση προς αυτόν. Δηλαδή εννοώ ότι. Εντάξει, θα μείνουμε σε πλαίσια κανονικά και θα παίξουμε, αλλά το πιο πολύ θέμα είναι η καβλάντα, φίλε. Δηλαδή πάμε εκεί, περνάμε καλά, όντως, φίλε. Δηλαδή γελάμε, λέμε τα αστιάκια μας, είναι σαν να έχουμε πάει για καφέ, για μπύρα και απλά παίζουμε μπάσκετ. Τώρα, ότι έρχονται κοινίκες και όλα αυτά είναι και αυτά. Εγώ εντάξει, πιστεύω ως άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος θέλει να κερδίζει, ρε φίλε. Δεν πιστεύω ότι. Εντάξει, τώρα αυτά τα έχουμε να περάσουμε καλά, εγώ τα κούβερε σε. Δηλαδή πιστεύω ότι όποιο τα λέει αυτά. Πώς το πω, χωρίς να ακουστώ, χωρίς να ακουστώ λαλάκας. Είναι λοιπόν, γραφικός. Είναι γραφικός, ναι ρε φίλε. Απλά αποδέχεσαι μια κατάσταση η οποία δεν μ' αρέσει εμένα. Εγώ δηλαδή, άμα ποτέ πούμε σαν Colombians ήρθαμε για να περάσουμε καλά, διώξε μας εκείνη την ώρα, φίλε. Κόψτε μας το αφημί, πετάξτε μας έξω. Ωραία, άρα θεωρείς ότι συμμετέχεις με τους φίλους σου, έχοντας παράλληλα και κίνητρο όμως. Εννοείται, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι από τους 12 παίκτες, όμως 15, ο πρώτος που θα μπει μέχρι ο τελευταίος θέλει να κερδίσει. Δηλαδή, όταν αυτό το βάλεις σε ένα πλαίσιο στην ομάδα, ότι ξέρεις κάτι, εγώ προσωπικά λίγο το πω, εγώ το έχω κάνει που θέλω να παίζω. Έχω βγει πολλές φορές και έχω βγει αλλαγή και έχω παίξει 10 λεπτά, γιατί θεωρώ ότι αν μπει ο τάδε, θα κερδίσουμε. Ενώ στην ΕΣΚΑ δεν υπάρχει αυτό. Στην ΕΣΚΑ δεν υπάρχει. Εδώ στην ΕΣΚΑ υπάρχει ένα προπονητής ο οποίος επιλέγει με το τι θεωρεί καλύτερο.
Και στην υπάρχει και ίδιο ανταγωνισμό επίση. Ναι, εντάξει, ανταγωνισμό. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ξεχωρίζουν κάποιε συγκεκριμένε ομάδε. Ναι, στι χαμηλέ κατηγορίε. Στι πιο ψηλέ πέφτει βρωμόξυλο, εντάξει. Okay. Επίση αυτό. Δεν, το βασικό είναι δεν έχει την υποχρέωση, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχει τι 3-4 προπονήσει στην ομάδα, δεν έχει. Σε κάποιον υποχρέωση. Δηλαδή, εγώ άμα πάω τώρα και πάω 10 χιλιάδε το καλοκαίρι, δεν μου πει κανεί τι πει 10 χιλιάδε το καλοκαίρι. Γιατί έτσι γούσταρα. Ωραία. Ήθελα να φάω. Ωραία, τέλεια. Πάμε. Να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό που ο Αλέξανδρος, γιατί μου άρεσε αυτό που είπε. Αυτό το ότι όλοι κατά βάθος θέλουν να κερδίζουν, το πιστεύω πάρα πολύ. Και γι' αυτό και δεν μου αρέσει και εμένα καθόλου αυτή τη θενιά του. Εντάξει, εμείς πάμε χαλαρά και αυτό. Δηλαδή, κάτι μεσήλικες που βλέπω που βγαίνουν και λένε ότι. Sorry, τρούπι, το ξέρω. Εντάξει, εμείς τώρα εδώ πέρα ερχόμαστε να ξεσκάσουμε. Εγώ ναι, αυτό δεν το πιστεύω καθόλου. Λίγο. Και, μετά μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και αρχίζουν τα γονίδια. Όχι, άκουσε με λίγο. Και φέρνουν ενεργούς και κάνουν και ράνουν. Άκουσε με. Άκουσε με. Δεν έχω πρόβλημα. Άκουσε με λίγο. Okay, τέλει. Άλλο οι άνθρωποι που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία από εσάς, που είναι γύρω στα 40-45, που μπορεί να έχουν παίξει κάποιο μπάσκετ, να γνωρίζουν. Και έρχονται με το σκοπό αυτό ότι okay, είναι να περάσουμε καλά, αλλά τελικά αυτός ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε. Κι άλλο οι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν φτάσει σε μια ηλικία που πλέον έχουν γυναίκα, παιδιά, την καθημερινότητά τους και θέλουν να έρθουν μέσα και τους. Δηλαδή, μπορώ να φέρω παράδειγμα, ας πούμε, τους Red Goats, που οι άνθρωποι είναι εκεί γύρω στα 40, έχουν κάνει στο πρωτάθλημα 2 νίκες και στο Winter και στο Summer. Έρχονται όμως γιατί όντως θέλουν να ξεσκάσουν. Παίζουν γιατί θέλουν αυτή τη μια μέρα της εβδομάδας να κάνουν το χόμπι τους και να ξεχαστούν από την καθημερινότητά τους. Και δεν το λένε με τη γραφικότητα, το λένε γιατί όντως δεν τους είδε αυτός ο σκοπός τους η νίκη, γιατί δεν. Όχι, συμφωνώ. Μα δεν λέω ότι δηλαδή, το καταλαβαίνω και δεν λέω ότι το κάνουν όλες οι ομάδες. Γιατί υπάρχουν όντως. Ας πούμε, υπήρχαν οι πλατειακοί, να δώσω παράδειγμα, επειδή έχουν φύγει τώρα αυτοί, οι οποίοι λέγανε ότι δεν μας λείπει τίποτα και έχουμε σηκώσει και κύπελα και πρωταθλήματα και ερχόμαστε πέρα να ξεσκάσουμε. Και μια εβδομάδα μετά πλακωθήκαν στο ξύλο και τιμωρηθήκαν και φύγανε. Δηλαδή, δεν θέλω. Το λέω ότι δεν θέλω να πάρουν την μπάλα όλους, γιατί όντως υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το χαίρονται και υπάρχουν και άλλοι που το λένε απλά μπορεί να το πούνε όπως τα δύο παραδείγματα. Γενικότερα όμως, γενικότερα σε μεγάλη εικόνα, αλλιώς το βλέπει ένας 20άρης και άλλος το βλέπει ένας 40άρης. Απλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνει στο παρκέ μέσα και φύγει η πρώτο ταλάβες λαχάνιασμα και έρθει κούραση και το πρώτο χτύπημα και θα έρθουν και τα νεύρα. Αλλά σαν γενική φιλοσοφία θα το δεις και εσύ στη ζωή σου ότι όσο μεγαλώνεται θα το βλέπετε πιο χαλάρα τον μπάσκετ. Τώρα είστε σε μια ηλικία που είστε, δεν πω από τη λέξη, και καλά κάνετε. Να, αυτός ας πούμε δεν θέλει να το ακούει. Ναι, όταν σε 15 χρόνια συνεχίσουν οι Colombians και μένουν οι ίδιοι και έχουν να σπρίσει τα μαλλιά του και τα μουσια του, επίστεψέ με, δεν θα λέει το ίδιο. Και θα έχει και ένα κουτσουβέλο σπίτι να τον περιμένει. Καλά, εδώ δεν λέω το ίδιο σε σχέση με πριν από 2 χρόνια. Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Αυτό που λέω είναι ότι είναι καλό γενικά να είσαι ντόμπρος, να είσαι. Δηλαδή ναι, αυτό που λες, όντως να το κάνεις. Και... δηλαδή όταν βγαίνεις και λες ότι εγώ πάω για την κούπα. Και να πηγαίνεις για την κούπα, εγώ το σέβομαι πιο πολύ από το να βγαίνεις και να λες ότι ωραία, πάμε χαλάρα και μέσα στο γήπεδο. Okay. Να φτύνεις αίμα και να δίνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα, ναι, καλό είναι. Δηλαδή, δεν θα σας κάνει λιγότερο χαλαρούς το να πείτε και να πείτε ότι όντως θέλουμε να κερδίσουμε. Άρα, μπορείτε να το κάνετε, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Okay, το ακούω. Πάμε σε μια έτσι πολύ ωραία ερώτηση. Αν πες ότι διαλύονταν και οι Colombians και οι Young Ballers, οι Ballers κάποια στιγμή, υποθετικά πάντα. Σε ποια ομάδα θα πηγαίνατε και σε ποια ομάδα δεν θα πηγαίνατε με τίποτα. Μάι, πάμε, γιατί σε βλέπω έτοιμο, είσαι να εκτοξευθείς. Λοιπόν, κοίτα, θα πω μια ομάδα από την οποία, εντάξει, από την οποία είχα και πρόταση και θεωρώ ότι θα ταιριάζαμε πολύ, θα πήγαινα στο Most Wanted. Okay. Υπάρχει κάποιος που ο Καραμασιώτης δεν έχει μιλήσει γενικότερα? Όχι, με το Σάκη μιλάμε, μπορεί να μιλάμε και μια μισή ώρα στο τηλέφωνο. Τέλεια. Είμαστε και δύο λαλίστατοι, όπως ξέρετε. Το έχετε πει και εδώ πέρα στο podcast για μένα. Ναι, βέβαια. Γενικά, ναι, με έχετε βγάλει πάρα πολλά. Νομίζω όλοι ότι είμαι απαράδεκτος άνθρωπος, τέλος πάντων. Έχετε πει τα χειρότερα για μένα. Αλλά δεν έχετε άδικο, δηλαδή μπορώ να πω και κάτι. Γιατί ισχύουνε. Κάνουμε εκεί πέρα κάτι τηλεφωνήματα. Multipurpose. Φόλη Σεσίλη. Οπότε και σε θα ποια άλλη? Στους νομίζω Wanted. Και στη Σέρκλ. Δεν θα πήγαινε στη Σέρκλ. Όχι, θα πήγαινα. Περνούσαμε υπέροχα μετά. Ναι. If you can't beat them, join them. Ακριβώς αυτό. Λέει ένα ρητό.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Και πού δεν θα πήγαινες? Στη Σέρκλη. Όχι, εντάξει. Εντάξει, πλάκα κάνουμε έτσι, παιδιά. Μην, μέσα στο γήπεδο οι κόντρες είναι, όπως είπαμε, πολύ καλές. Θέλω να ηρεμήσεις. Και στο προηγούμενο podcast αυτοί είπαν θέλουν να ξαναπέσουν πάνω στους Young Boys και να τους διαλύσουν. Και εγώ θέλω. Δηλαδή, μην το κάνεις διπλωμάτη, τα έχουν την πρώτη. Όχι. Α, ωραία, τέλεια. Γιατί και εγώ αυτό, αυτό ακριβώς θέλω. Μ' αρέσουν. Γενικά μου αρέσουν οι κόντρες. Αρέσουν. Να μην ξεφεύγουν, αλλά μου αρέσουν πολύ όταν είναι. Ναι, ωραία. Πολύ. Και πού δεν θα πήγαινες? Δεν θα πήγαινα. Πού δεν θα πήγαινα? Εντάξει. Δεν θα πήγαινα. Δεν θα τέριαζα, θεωρώ, σε ομάδες όπως ο Μπλαστιακός, π.χ. που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ταιριάζει στη λογική μου. Δηλαδή, έχουν αυτή τη λογική ότι πάμε, πάρε την μπάλα, βάλε 20 πόντους. Έχουν αυτή τη λογική okay. που παίζουν πιο ατομικά, το βλέπουν πιο πολύ έτσι και τους βγαίνει προφανώς. Και... Ποια δεν γουστάρεις, ποια ομάδα δεν γουστάρεις κιόλας? Δεν γουστάρεις, περίμενα. Δεν γουστάρω. Ναι. Τι εννοείς δεν γουστάρω, για να διευκρινίσω το λιγάκι. Γιατί δεν σου... Μπασκετικά δεν... Όχι, γιατί... Δηλαδή... πώς θα πω ρε φίλε, δεν τους μπορώ εγώ αυτούς. Καταλάβεις αυτό το κλασικό. Δεν θέλω. Εντάξει, ας πούμε τους Phoenix Bums. Ορίστε. Ωραία, τι είδες που να πω, αλλά δεν λέω ότι είναι κακή μπασκετικά ή κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, για τους δικούς λόγους δεν θες να πας. Εντάξει, γενικά ομάδες που χτυπάνε παίκτες μου δεν θα πήγαινα ποτέ. Όχι, δεν θα πήγαινα. Δεν τους εκτιμάω, δεν τους σέβομαι. Δεν τίθεται για θέμα, θεωρώ ότι ναι. Ωραία. Οκ. Ζοριστήκαμε, αλλά το βγάλαμε λίγο την ειδησούλα μας. Για πες. Άμα έρθει ποτέ αυτή η αποφράδα μέρα και έχω ακόμα όρεξη όντως να παίζω. Δεν θα κάνεις, ακόμη μου. To the highest bidder, ξέρω εγώ. Εκείνη τη στιγμή, όπως πώς πήγα πέρυσι στους Bucks. Ναι. Που απλά έτυχε. Και εντάξει. Πλάκα είχε. Αυτό. Αν βρεθεί κάποιος, φίλε, και μου πει ξέρεις κάτι. Έτσι, αλλά... λίγο ρε παιδί μου που τη βλέπεις και. Έχεις εντάξει, μια συμπάθεια. Εκεί που τη βλέπω και έχω μια συμπάθεια. Ναι. Ούτε τα σωθικά σου δεν γουστάξεις εσύ. Πέρα από το φίλε, κοίτα, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο θα έλεγα ότι... Είμαι σίγουρος όμως ότι έχεις μισητή ομάδα. Εντάξει φίλε, δεν είναι μόνο μία. Η πιο. Που δεν θα πήγες με τίποτα. Η πιο, φίλε, εντάξει τώρα, είναι με αυτά που γίνανε χειμώνα, Μπλαστιακός αντικειμενικά τώρα, Μπλαστιακός σίγουρα. Και αυτός Μπλαστιακός, για κάποιο λόγο γίνονται τώρα, φίλε, τρελοί είμαστε. Του τυφάδο Bulls μισώ, αλλά πιστεύω ότι του μισεί όλο το μπασκετάκι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο που του μισεί, αλλά έτσι είναι όταν είναι η καλύτερη ομάδα, όλοι του μισούν. Οπότε. Ναι. Σαν να λες μισό τη Real Madrid. Μπράβο. Get in the line, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή είσαι τη Real Madrid, φίλε, δεν θες να χάνει. Ό,τι βλέπεις, τον μπάσκετ, όχι το ποδόσφαιρο. Θες, φίλε. Γιατί στο ρεαλιστικό Ολυμπιακή. Κόφτο. Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε. Με έναν παίκτη που θα θέλατε να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα της ομάδας σας. Σε διοργάνωση της παίκτη που τον έχετε δει, σας αρέσει, θεωρείτε ότι θα τέριαζε στο σύνολό σας, θα σας έδινε γι' αυτό το κάτι παραπάνω και θα θέλετε να τον κάνετε μέρος της ομάδας. Κοίτα, εμένα πάντα, εγώ γενικά έχω, θεωρώ ότι εντάξει, στο μπασκετάκι που παίζετε λίγο πιο παραδοσιακό μπάσκετ, το παιχνίδι το φτιάχνουν τα γκάρ και ο ψηλός λιγάκι. Okay. Αλλά εγώ γενικά έχω έναν έρωτα με τα forward, δηλαδή. Θεωρώ ότι στο σύγχρονο μπάσκετ είναι η θέση που κάνει τη διαφορά και βάζει αυτό το αλατοπίπερο λιγάκι στην. Okay. Και ποιον θα ήθελες? Γι' αυτό θα έλεγα τον Γιώργο τον Μπαούρη. Α. Που έπαιζε στην Drunk Team. Ναι, ναι. Έπαιζε στον Αριστείο, στην Drunk Team. Τον είχαμε αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό παίκτη και ότι θα κούμπωνε πάρα πολύ καλά και στην ομάδα μας. Και εντάξει. Πιστεύω ότι δηλαδή, αν έπρεπε να φέρω έναν, θα φέρω αυτόν γιατί θα βοηθούσε σε πάρα πολλές δουλειές. Οκ. Άλεξ. Κοίτα, σίγουρα εγώ θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και επειδή έχουμε παίξει κάποια μονά μαζί εκτός μπασκετάκι. Ο Κουσάκης, ο Most Wanted. Αν το ακούσεις, ξέρεις ότι υπάρχει πρόταση. Και πέρα από αυτό, μ' αρέσει και πολύ ο. Εντάξει, ο Θοδόρου, ρε παιδιά. Ο Ανδρέας. Το Θοδόρου, εντάξει. Πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος αντικιούκης για την ομάδα μας. Αν και αυτός θέλει ποτέ να βάλει μια τιμημένη φανέλα, μπορεί να. Με τίτλο. Με τίτλο, με ένα αστέρι πάνω. Με ένα μοναχικό αστέρι. Άμα θέλει και αυτός, εντάξει, εδώ είναι επίσημες προτάσεις. Αν τα ακούσετε, παιδιά, έχετε τα στοιχεία μου, στείλτε μου μήνυμα. Τέλεια! Αντώνη, σε κάλυψαν. Εντάξει, το κουστάκι, όντως το έχω στείλει και μήνυμα κανονικά. Με κάλυψαν. Ε? Με κάλυψαν. Θέλω να. Και εμένα. Όχι 100%, αλλά εντάξει, στο 95%. Σε τι δεν σε κάλυψαν? Είμαι και λίγο δύσκολη. Εγώ είμαι και λίγο δύσκολη. Πες να σου απαντήσουμε. Είμαστε. Με σπρόξιμο με κάλυψαν. Θέλω να σχολιάσω ότι. Παιδιά στους Young Ballers, βοηθήστε λίγο αυτό το παιδί, γιατί είναι καταρακωμένο σήμερα. Εδώ ψάχνουμε σκόρε. Και συγκέντρωση. Δεν ψάχνουμε σκόρε. Του χρόνου σκόρε θα λέγεται Μιχάλης Στεφανάκος.
Έτσι. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, να πω και είδες, κάτι. Μετά από μια ώρα άλλαξε όλο το attitude. Το βλέπεις μετά από μια ώρα και σε αντιλήφθηκε γι' αυτό. Σιγά-σιγά ξυπνάς. Δηλαδή, και να το κάνουμε κάποια στιγμή. Απλά να πω κάτι, επειδή το ανέφερες. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων για την ομάδα και για τα παιδιά που έχουμε. Και θεωρώ ότι είμαστε όντως παρέα, είμαστε φίλοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε μια παρέα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας. Δηλαδή, και με στήριξανε και πολύ όταν πέρασα δύσκολα φέτος. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και ο ένας τον άλλον σε όποια δυσκολία υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μας νίκη, η αλήθεια είναι. Και δεν θέλω δηλαδή να φανεί ότι δεν τους εκτιμάω. Τους εκτιμάω πάρα πολύ. Αλλά είμαι. Απλά όπως είπα πριν, έχω απαιτήσεις γιατί έχω απαιτήσεις και πολλές από τον εαυτό μου και το βγάζω και προς τα έξω. Έχω και από τον υπόλοιπο κόσμο που είναι γύρω μου. Αυτό. Οκ. Okay. Θες να κάνεις και εσύ μια αποφώνηση. Μια αποφώνηση. Ναι. Ήταν μισό ωραία τώρα, τι να πω εγώ. τι να πω. Θα πω ότι εντάξει, ήταν μια ωραία βασική χρονιά με τα πάνω της τα κάτω της. Αν είστε άνω του 90 και ακούτε αυτό το podcast, στείλτε με ένα μήνυμα που σας χρειαζόμαστε. Ψάχνουμε ψηλό, είναι η αλήθεια. Βασικό χαρακτηριστικό είναι να είσαι καλό παιδί και να πίνεις ποτά. Και αν τη βάζεις κιόλας ακόμα καλύτερο. Τι να πω. Καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια. Θα το πάρεις το κορίτσι κάποια στιγμή. Πού? Το κορίτσι θα το πάρεις. Α, κάποια στιγμή ρε φίλε, εντάξει, τώρα τι με κάνεις τώρα εδώ πέρα έτσι. Τέλεια. Με κάνεις πολύ dirty. Και αφού καταστρέψαμε άλλη μια σχέση, να σας ευχηθούμε να είστε καλά, πολύ 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 μπάσκετ και σιγά σιγά Αντώνη, ξέρεις τι έρχονται. Τι έρχονται, α, τα play-off. Επιτέλους, λοιπόν, έρχεται αυτή η μέρα. Έχουμε δούμε και play-off για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις του, στην μπάλα. Ναι, για την αποφώνηση να πω, γιατί το έχω, παιδιά το ήμασταν με ήττα. Όχι, το λέω απλά. Ναι. Το ήμασταν, ναι. Δεν το λέω σε εσάς, να ακουστεί. Με ήττα το ήμασταν. Ναι. Όχι με έψιλον ιότα. Ωραία. Εντάξει. Πολύ. ο καιρός αυτή τη βδομάδα δροσίζει με πολύ αέρα. Επιτέλους. Επιτέλους. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye. Για χαρά.